Την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία περιμένουν οι κάτοικοι της Σρεμπρένιτσα. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθεί η ετιμιγορία για τον πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Καρατζίτς. Κατηγορείται για σωρία εγκλημάτων καθώς και για γενοκτονία, για τη σφαγή 8.000 μουσουλμάνων, ανδρών και αγοριών από τη Σρεμπρένιτσα. Στον 70χρονο Καρατζίτς ενδέχεται να επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθριξης. Κάποιες φορές ακόμη βλέπω στον ύπνο μου τους πυροβολισμούς και φοβάμαι ξανά. Εύχομαι να επιβληθεί στον Καρατζίτς η πιο βαριά ποινή που μπορεί να του επιβληθεί. Με ενδιαφέρει μόνο τι θα φάμε αύριο εγώ και τα παιδιά μου. Εάν ο Καρατζίτς διέπραξε έγκλημα, αυτό είναι δική του δουλειά. Πρέπει να τον τιμωρήσουν αν είναι ένοχος. Ο δήμαρχος της πόλης εκτιμά ότι τα τελευταία 21 χρόνια η χώρα δεν βρήκε το δρόμο της. Σημειώνει πως η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Εάν δεν αλλάξουμε τα πράγματα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, θεωρώ πως η ετιμιγορία θα είναι κάτι άχρηστο. Είναι κάτι που θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα για να επικυρώσουμε τη γενοκτονία και όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το κράτος. Αλλά εάν δεν υπάρξουν συνέπειες από αυτή, τότε θα είναι απλά ένα κομμάτι χαρτί. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα σε σχέση με τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης. Η απεσταλμένη του Euronews μεταδίδει. Ο μισός πληθυσμός προσεύχεται εδώ, στην εκκλησία, και ο υπόλοιπος εκεί, στο τζαμί. Αυτές οι θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές οδηγούν στο συμπέρασμα πως θα υπάρχουν δυσαρεστημένοι πολίτες, όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου.